Γεια σας, είμαι η Χρύση Ολέφου και σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Σήμερα οι χρυσές συνταγές μαγειρεύουν με τα μακαρόνια Μιτσίδης. Φτιάχνουμε τέλεια μακαρόνια με πέστο δυός μου και ντοματίνια. Πάμε να δούμε τα υλικά για τη φανταστική μας μακαρονάδα. Μακαρόνια με πέστο δυός μου και ντοματίνια. Μία συσκευασία 500 γραμμάρια μακαρόνια Μιτσίδη της αρεσκίας σας. Πένες, φαρφάλες, παγιέτι, ό,τι σας αρέσει. Ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια αλάτι. Ένα κύβο φυσικό ζωμό για ζυμαρικά. Για τα ντοματίνια θα χρειαστούμε 3 φλιντζάνια 600 γραμμάρια ντοματίνια. 4 κουταλιές 25 ml ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια αλάτι. Ένα κουταλάκι 1 γραμμάριο ρίγανη. Και για το πέστο θα χρειαστούμε 1 φλιντζάνι 160 γραμμάρια αμύγδαλα. Ένα χαλούμι 250 γραμμάρια σκληρό τριμμένο, 7-8 σκελίδες σκόρδο, 2 φλιντζάνια 50 γραμμάρια φρέσκο δυόσμο, μισό φλιντζάνι 120 γραμμάρια ελαιόλαδο και θα προσθέσω έτσι για νοστιμιά μισό κουταλάκι 2 γραμμάρια φυσική σκόνη λαχανικό Μιτσίδη. Και για το σερβίρισμα, μία συσκευασία 250 γραμμάρια χαλούμι κομμένο σε κύβους και 4 κουταλιές 40 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ καβουρδισμένα. Αυτά είναι τα υλικά μας, ξεκινούμε. Ξεκινάμε πρώτα με τα ντοματίνια. Θα κόψουμε τα ντοματίνια, θα τα βάλουμε σε έναν ταψί. Κόβουμε τα ντοματίνια όλα στη μέση για να ψηθούν και πιο γρήγορα και να έχουν και νοστιμιά. Τα ντοματίνια μας μπαίνουν στο ταψί. Όπας. Θα τα απλώσουμε. Καλύτερα τα ντοματίνια μας να είναι με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Διαμαρτύρεται και η Τζέσι, είναι η σκυλίτσα μου έξω. Ακούει τα άλλα σκυλάκια. Μια χαρά. Τώρα θα βάλουμε από πάνω το ελαιόλαδο. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο. Πασπαλίζουμε με αλάτι και φυσικά τη ρίγανη. Θα δώσει ωραία γεύση στα ντοματίνια μας. Και ένα μυστικό που θα σας πω για το πέστο. Το σκόρδο, κυπριακό σκόρδο, θα το κόψω στη μέση. Έτσι την κεφαλή. Θα τη βάλω σε έναν ασημόχαρτο, θα πασπαλίσω με λίγο λάδι και θα βάλω τα σκόρδα μου να ψηθούν μαζί με τα ντοματίνια. Θα δώσει ωραίο γεύση στο πέστο μου. Τα ντοματίνια μας μπαίνουν στο φούρνο 180 βαθμούς, προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά. Θα ανάψουμε τη φωτιά στο μικρό. Και το μυστικό για την συνταγή είναι ότι καβουρδίζουμε και τα αμύγδαλα. Επέλεξα να βάλω αμύγδαλα στο πέστο μου, έτσι για να δώσω ένα διαφορετικό άρωμα και είπαμε κάνουμε κυπριακό πέστο. Θέλουν έτσι 3-4 λεπτά ανακάτωμα να πάρουν χρώμα. Είναι τούτο που να δώσει γεύση στο πέστο μας. Να σας πω και πώς καθαρίζουμε τα αμύγδαλα, θέλετε. Αν θέλετε να είναι πιο σκληρά, να τα βάλετε σε κρύο νερό 3-4 ημέρες και με υπομονή να τα ξεφλουδίσετε. Αλλιώς να τα βάλετε σε ένα λεπτό σε κοχλαστό νερό και μετά να ξεκινήσετε ξεφλούδισμα. Τα αμύγδαλα μας έχουν πάρει χρώμα και θα τα μεταφέρω μέσα στον μπολ. Προσεκτικά. Τα κατάφερα. Μου έφυγε ούτε ένα. Τέλεια! Στο ίδιο τηγάνι θα σοτάρουμε, θα βάλουμε το χαλούμι που θα βάλουμε μετά από πάνω επικάλυψη να πάρει χρώμα. Ανακατεύουμε μέχρι το χαλούμι μας να πάρει χρώμα. Ένα αποθυμένο που έχω στην εκπομπή είναι να το κάνω τούτο. Δες! Αλλά δεν ξέρω να γυρίσω. Τέλεια. Έτοιμο και το χαλούμι μας. Θα το βάλουμε μέσα στον μπολ του. Πάει εδώ. Έτοιμο και το χαλούμι μας.
Το επόμενο στάδιο που να κάνουμε μέχρι να ψηθούν τα ντοματίνια και το σκόρδο που να βάλουμε στο πέστο, θα βράσουμε τα μακαρόνια μας. Πάω να φέρω την κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα θέλουμε 3 λίτρα ζεστό νερό. Οπότε περιμένουμε να βράσει το νερό μας για να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Όταν το νερό μας κοχλάσει καλά, θα βάλουμε μέσα ένα κουταλάκι αλάτι. Θα βάλουμε μέσα το φυσικό ζωμό για ζυμαρικά του Μιτσίδη. Να σας πω ότι αυτή η ζωμή φτιάχνονται αποκλειστικά με αγνά φυσικά υλικά, χωρίς την προσθήκη οποιοδήποτε συντηρητικό. Οπότε, πάει μέσα και ο ζωμός μας. Αν θέλετε παραπάνω γεύση, μπορείτε να βάλετε 2 ζωμούς, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και θα βάλω μέσα, εγώ αν θέλετε πέννες, παγέτι, εγώ θα βάλω τις φαρφάλες, τα φιονκάκια που λέμε στην Κύπρο. Θα τα ανοίξω και πάμε μέσα. Η συσκευασία λέει να βράσουμε για 11 με 13 λεπτά. Εγώ θα τα βράσω για 10 λεπτά. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να ξανακοχλάσει το νερό και μετράμε το βρασμό από την ώρα που να κοχλάσει το νερό. Θα το χαμηλώσουμε και θα βράσουμε για 10 λεπτά. Έτοιμα τα μακαρόνια μας. Θα τα σουρώσουμε. Θα κρατήσουμε ένα φλιτζάνι που το ζωμό τους, γιατί θέλουμε για το πέστο και αν το χρειαστούμε μετά στο σερβίρισμα. Πάμε να τα στραγγίσουμε. Τα ντοματίνια μας είναι έτοιμα, ήπιαν το νερό τους και θα ανοίξω τώρα το σκόρδο. Θέλει λίγη προσοχή. Το σκορδάκι μας. Μουσκομυρίζει, τέλος. Και τούν το σκόρδο τώρα εγώ, το από μέσα, να το χρειαστώ για τη συνταγή μας. Πάμε να ετοιμάσουμε το ωραίο μας πέστο που έχει άρωμα κυπριακό. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε τα τέλεια σκόρδα. Θα βάλουμε το χαλούμι, το σκληρό χαλούμι που έχουμε τρύψει. Μπορείτε να μην το τρύψετε, μπορείτε να το βάλετε κομματάκια να το τρύψει μόνο του το food processor. Θα βάλουμε τα αμύγδαλα που καβουρδίσαμε. Θα τους δώσει έτσι ωραία γεύση. Θα βάλουμε το μυστικό συστατικό που είναι ο δυός μας. Θα το κάνουμε έτσι φανταστικό. Επίσης, θα βάλω μέσα μισό κουταλάκι σκόνη, φυσική σκόνη λαχανικών για να το κάνει πιο νόστιμο. Μέσα και σκόνη. Είπαμε φυσική σκόνη χωρίς συντηρητικά και χωρίς MSG. Είναι πολύ σημαντικό να θρέφουμε τα παιδιά μας υγιεινά. Θα βάλω μέσα μισό φλιτζάνι λάδι και μισό φλιτζάνι ζωμό που ευράσαμε τα ζυμαρικά. Θα το βάλω όλο. Θα τα λέσω και να δω πόσο χρειάζεται. Πάμε άλεσμα. Θα το σταματήσω, θα μαζέψω από τα τυχώματα. Πρέπει να είσαστε εδώ, πραγματικά μουσκομυρίζει. Θα βάλω και το υπόλοιπο ζωμό. Θα ξανανακατέψουμε. Και εγώ δεν το πορτοποιώ περισσότερο. Αν το θέλετε όμως πιο αλεσμένο, μπορείτε να βάλετε ακόμα λίγο ζωμό. Εγώ θέλω να το νιώθω το πέστο. Δείτε το. Και τώρα θα τα ενώσουμε όλα σε μια κατσαρόλα. Πάμε. Στην κατσαρόλα μας επιστρέφουμε τα ζυμαρικά μας. Θα σας τα δείχνω. Όπως. Το πέστο. Το συγκεκριμένο πέστο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα τα ανακατέψω έτσι για να πάει παντού το πέστο. Ωχ, μουσκομυρίζει.
και τι εντυπωσιακό που είναι με τα φιονγκάκια, τις φαρφάλες. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα βάλω μέσα το χαλούμι που έχουμε έτσι ψήσει. Θα βάλω το χαλούμι, θα αφήσω λίγο έτσι για την επικάλυψη. Και τα ντοματίνια. Θα τα ξεκολλήσω έτσι προσεκτικά. Ανακατεύουμε και σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε, αν θεωρήσετε ότι είναι πηχτό το μείγμα σας, θα προσθέσετε ακόμα λίγο ζωμό που έχουμε φτιάξει τα μακαρόνια. Για μένα είναι τέλειο. Το τελευταίο άγγιγμα θα είναι τα αμύγδαλα φιλέ, αλλά θα τα βάλω στο σερβίρισμα. Τα τέλεια ζυμαρικά με άρωμα κυπριακό. Μακαρόνια μιτσίδι με πέστο δυόσμου και ντοματίνια. Θα τα απολαύσετε στο maximum. Να είστε καλά!